Καλησπέρα. Να ζητήσω εκ μέρους του Πάνου του Ροδάκη συγγνώμη, ξεχάσαμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπανίκα. Έτσι. Και τον κύριο Ντούρο φυσικά, που είναι εδώ, τον είδαμε από πριν, είναι εδώ, από τους πρώτους. Συνδημότησες και συνδημότες, κάτοικοι της ιστορικής πόλης των Αχαρνών, σε λίγες μέρες έρχεται η στιγμή που όλοι περιμένουμε. Έρχεται η ώρα της κάλπης, η ώρα της αλήθειας, της δικής σας αλήθειας, της αλήθειας του λαού, της αλήθειας που σκορπά το πανικό στην κυβέρνηση, της αλήθειας που τρομάζει τα συμφέροντα, της αλήθειας που μας έδινε κουράγιο και δύναμη. Και αυτή η μεγάλη αλήθεια βρίσκεται μέσα σε μονάχα μία λέξη. Ανατροπή. Ανατρέπουμε εκείνους που μας εξαθλίωσαν. Ανατρέπουμε εκείνους που μας κατέστρεψαν τη ζωή, που έκλεψαν την αξιοπρέπειά μας. Ανατρέπουμε τα σχέδια της Μέρκελ και της κυβέρνησης. Ανατρέπουμε όμως και τους συνεργάτες τους, εκείνους που υπακούν στις εντολές τους. Ανατροπή θα έχουμε στην Ευρωβουλή, με τον Αλέξη Τσίπρα να βάζει φρένο στις μεθοδεύσεις της Γερμανίας και των τραπεζών. Και πρέπει να γίνει αυτή η ανατροπή για να ζήσουν οι κάτοικοι της Ευρώπης και της χώρας μας καλύτερες μέρες. Η σημερινή ευρωπαίοι πολιτικοί είναι μέτριοι και δεν έχουν καταλάβει ότι η οικονομία είναι μια ανθρώπινη επιστήμη που δεν ανήκει στην αριθμητική. Ανήκει στην ηθική και στις ανθρώπινες επιστήμες. Αυτός είναι και ο λόγος που όλα πάνε κατά διαβόλου. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Τα λέει ο Αντώνιο Ταμπούκι, μία από τις αντιπροσωπευτικότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Θα αφήσουμε λοιπόν τους μέτριους, τους ακατάλληλους να διαφεντεύουν τη ζωή μας? Η απάντηση είναι όχι. Και αυτό το όχι των Ελλήνων πρέπει να είναι δυνατό, πρέπει να είναι ηχηρό, πρέπει να τους τρομάξει, πρέπει να τους ανατρέψει. Ανατροπή θα έχουμε και στην περιφέρεια Αττικής. Η Ρένα Δούρου θα είναι με την ψήφο μας η αυριανή περιφερειάρχης. Το νιώθουν αυτό οι διαπλεκόμενοι. Την βλέπουν να έρχεται. Και πανικόβλητοι προσπαθούν να κλείσουν τις όποιες εκκρεμότητες τους από τώρα. Όμως δεν θα τους περάσει. Θα τους εμποδίσετε εσείς με την ψήφο σας. Εσείς, εμείς που ψηφίζουμε Ρένα Δούρου. Ανατροπή θα γίνει και στην πόλη μας, στον Δήμο Αχαρνών. Με την ψήφο σας, η παράταξή μας, η αχαρνής αυτόνομη ριζοσπαστική κίνηση, η παράταξη της ελπίδας και της σιγουριάς, η παράταξη της δημιουργίας και της ανθρωπιάς, θα είμαστε η νέα δημοτική αρχή. Γιατί εσείς το θέλετε. Γιατί οι δημότες το θέλουν. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο σημαντικό. Γνωρίζουμε ότι αυτές τις 18 μέρες θα δεχθείτε από εκείνους που ευθύνονται για το κατάντημα της χώρας αλλά και του Δήμου τηλεφωνήματα, πιέσεις, παρακάλια, ζητώντας από εσάς να τους ψηφίσετε και πάλι. Μην υποκύψετε, γιατί αυτοί δεν υπολόγισαν ποτέ εσάς και τα παιδιά σας. Μην υποκύψετε, γιατί παραμένουν αμετανόητοι. Μην υποκύψετε, γιατί η ζωή, το μέλλον των παιδιών μας και το δικό μας έχει μεγαλύτερη σημασία από τη δική τους εκλογή. Κλείστε τα αυτιά σας στις υποσχέσεις. Γυρίστε τους στην πλάτη. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε όλα όσα έχουν κάνει σε βάρος μας. Συνδημότησες και συνδημότες, αξίζει στα παιδιά μας και σε εμάς μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Μας αξίζει ένα καλύτερο αύριο που μαζί θα το χτίσουμε. Βαδίζοντας το φωτεινό δρόμο της δημιουργίας. Το δρόμο που δεν έχει σκιές, λάσπες, ύποπτα στέκια συναλλαγών. Ζητώ να μας εμπιστευτείτε. Εμπιστευτείτε τον Αλέξη Τσίπρα και δώστε του με την ψήφο σας μεγαλύτερη δύναμη. Εμπιστευτείτε τη Ρένα Δούρου για να γίνει και πάλι η Αττική πιο ανθρώπινη. Εμπιστευτείτε την παράταξή μας για να γίνει η πόλη μας δημιουργική. Εμπρός για τη μεγάλη ανατροπή. Το μήνυμα αυτό πρέπει να το μεταφέρουμε σε κάθε γωνιά της πόλης. Πρέπει να μπει σε όλα τα σπίτια. Για να δώσουμε σκοπό και ελπίδα. Σκοπό στο δικό μας σήμερα. Ελπίδα στο αύριο των παιδιών μας, στη νεολαία μας. Όταν φύγουμε από εδώ,
μόνο μία σκέψη πρέπει να υπάρχει στο μυαλό μας. Να νικήσουμε. Πιστέψτε ότι μπορούμε να νικήσουμε και θα νικήσουμε. Από εμάς εξαρτάται. Ψηφίζοντας το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρωβουλή, ψηφίζοντας τη Ρένα Δούρου για την περιφέρεια Αττικής, ψηφίζοντας την παράταξή μας Αχαργής Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση για το Δήμο Αχαρνών. Εμπρός λοιπόν για την τριπλή νίκη. Και τώρα η μεγάλη στιγμή. Καλώς στο βήμα τον αυριανό Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον συμπατριώτη μας που πάνω του στηρίζει τις ελπίδες του ολόκληρη η Ευρώπη, τον Αλέξη Τσίπρα.